Η γειτονιά μας καίγεται. Όσο μένεται ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς, τόσο φουντώνει και η αγωνία για όσους ζουν στις περιοχές της Παλαιστίνης και του Ισραήλ. Θέλω να προετοιμάσω τους ανθρώπους ότι έρχονται δύσκολες ημέρες, πολύ δύσκολες ημέρες. Στους Αγίους Τόπους, οι Κρήτες ιεράρχες, ιερείς και μοναχοί φυλάτουν θερμοπύλες. Ο φόβος είναι το βράδυ. Φοβούμαστε πολύ το βράδυ, διότι μένουμε σε αυτό το την έρημο, εγώ και δύο μοναχές. Χαρακτηριστική περίπτωση ο αρχιμανδρίτης Ιερόθεος Σιφάκης, με καταγωγή από τη Μαχαιρά του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος. Όσο μπορείτε, προσευχή και υπομονή, διότι δεν πάμε καθόλου καλά. Ακρίτας της Ορθόδοξης Χριστιανικής Πίστης, ζει περισσότερα από 60 χρόνια στην Άγια Γη και διακονεί στην περιώνυμη μονή του Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου. Έχει προσφέρει πάρα πολλά στο μοναστήρι, γιατί αν δεν ήταν αυτός, θα το είχαν καταλάβει ήδη οι Άραβες εκεί, οι οποίοι υποφθαλμιούν. Εμείς προσπαθούμε, περιμένουμε, ό,τι μπορούμε, κάνουμε. Έχουμε πάντοτε κεριά και ανάγουν. Παρακαλούμε τον Άγιο Θεοδόσιο να φέρει την ειρήνη και την αγάπη. Παρά το γεγονός πως πλέον έχει συμπληρώσει το 95ο έτος της ζωής του και με τα προβλήματα υγείας, απότοκο κυρίως του αγώνα που δίνει για να παραμείνει ζωντανή η μονή, που είναι περικυκλωμένη από κινδύνους, στέκει πάντα ακίμητος φρουρός της πίστης και με το σπινθυροβόλο βλέμμα του καλωσορίζει τους προσκυνητές, ζητώντας τους να μην ξεχνούν τη μονή του. Καλώς ήρθατε, άξιο το προσκύνημά σας και πάντοτε έχετε την ευλογία όλων των Αγίων προσκυνημάτων. Οι άνθρωποι αυτοί παίρνουν δύναμη από τον Πανάγιο Τάφο. Η κριτική αγιοταφική κοινότητα είναι μεγάλη και έχει στις τάξεις τις σπουδαίες μορφές, όπως η μοναχή Θαβορή από το Θραψανό, μοναχή της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στο όρος Σταβόρ, που έχοντας σχεδόν χάσει ολοκληρωτικά το φως των ματιών της, αγιογράφησε τη γνωστή θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Παραμυθίας. Είναι κατά πρώτον ο αρχιγραμματέας του Πατριαρχείου, είναι ο επίσκοπος Κωνσταντίνης ο Αρίσταρχος, ο οποίος έχει προσφέρει πάρα πολλά, ήταν και καθηγητής φιλολογίας και θεολογίας στην Πατριαρχική Σχολή. Είναι ο μοναχός Βυσσαρίων, ένας νεαρός μοναχός που υπηρετεί στο προσκύνημα της Ιάσεως των 10 λεπρών. Είναι η μοναχή Ειρήνη από τις Μύρες, η οποία υπηρετεί στο προσκύνημα της Μεγάλης Παναγιάς. Είναι η γερόντισσα Σαβίνα, η οποία υπηρετεί στο όρος των Ελαιών πάνω στο προσκύνημα της Βυθφαγής. Από εκεί ξεκίνησε ο Χριστός την θριαμβευτική του πορεία στα Ιεροσόλυμα την Κυριακή των Βαΐων. Οι Κρήτες ιερείς πώς σας υποδέχονται? Πάντα μας υποδέχονται με χαρά και πάντα μας τονίζουν ότι εμείς οι Κρήτες είμαστε αυτοί που στηρίζουμε το τάγμα των σπουδαίων. Οι σπουδαίοι ήταν οι στρατιώτες, βάση περιπτώσει σε παρένθεση τρόπους του Λέγιν, που υπηρετούν τους Αγίους Τόπους ήδη από την εποχή του Χριστού. Σήμερα οι αγιοταφίτες καρδιοχτυπούν για τα όσα συμβαίνουν στην περιοχή και προσεύχονται για την ειρήνη. Βρίσκομαι σε συνεννόηση με τις πρεσβείες μας, με ανθρώπους που έχουν δύναμη στα τεκτενόμενα και από το μετερίζει το δικό μου κάνω ό,τι μπορώ και κυρίως να προφυλάξω τον ελληνισμό που έμεινε στο χώρο της Μέσης Ανατολής, στο χώρο της Αιγύπτου, και να δώσω κουράγιο και στα αδέλφια μας που ζουν στο όρο Σινά, γιατί και αυτοί βρίσκονται σε πολύ δύσκολες ώρες. Οι προσκυνητές από την πλευρά τους περιμένουν με λαχτάρα να επιστρέψουν στην Άγια Γη και να δουν ξανά τον Πανάγιο Τάφο και το Γολγοθά, το Σπήλαιο και τη Φάτνη στη Βηθλεέμ, το όρος των Ελαιών, τη Γεστημανή, τη Ναζαρέτ, τη Βιθανία, το Θαβόρ. Εγώ πηγαίνω με μεγαλύτερη πίστη σε ασφάλεια εκεί από ό,τι στην Αθήνα. Το Ισραήλ είναι ασφαλές κράτος. Από την ίδρυσή του δεν έπασαν οι ταραχές. Συνέχεια γίνονται ταραχές, γιατί και μουσουλμάνοι και Παλαιστίνοι, δηλαδή και Εβραίοι, διεκδικούν το ίδιο κομμάτι γης. Έχουν γίνει πάρα πολλά, αλλά προσκυνητής δεν έχει πειραχτεί. Εμείς παρακαλούμε και ζητούμε από όλο τον κόσμο και από σας βέβαια και όπου σταματήσετε να λέτε να κάνετε προσευχή ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη.